Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη με τον κύριο Λεβέντη, όπως βλέπετε εδώ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Τα σέβη μας. Ο κύριος Πλάντζος, ο κύριος Περδικάρης. Με κίτρινη γραβάτα μπορείτε να αντιληφθείτε το λόγο. Της κίτρινης γραβάτας, ναι. Λόγω πρωταθλήματος. Ακριβώς, σωστά. ΑΕΚΤΖΙΣ, το φωνάζει. Να δώσουμε συγχαρητήρια, παιδί. Να δώσετε. Εσείς είστε Ολυμπιακός, νομίζω. Αν και η Θεσσαλονίκη κατηγορεί ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι λίγο κεντρήθηκε στις αίσθησες των δικαστηρίων και όχι στα γήπεδα. Εντάξει, γνωστή η κριτική αυτή. Της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, εντάξει. Ας πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ναι, τώρα να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα. Τι να κάνουμε. Όπως και να έχει, οι γνωρίζονται σας κρίνουν. Από τη στιγμή που μπήκαν τα δικαστήρια στη μέση, τα δικαστήρια θα αποφάσιζαν. Λοιπόν, έτσι, ναι. Είναι αυτό που κρατάμε. Ο Κωστής ο Πλάντζος έχει κατά αποκλειστικότητα το σχέδιο του κυρίου Τσακαλώτου του Υπουργού που παρουσιάστηκε στη Σόφια, στους άλλους υπουργούς οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την επόμενη μέρα του μνημονίου στην Ελλάδα. Είναι αυτό που δεν το έχουν δει ακόμα ούτε οι υπουργοί της κυβέρνησης. Αυτοί που δεν ρωτήθηκαν κιόλας για τη συμπλήρωσή του, αλλά τέλος πάντων. Το ξέρουν, υποτίθεται, μόνο οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Θέλω να δούμε. Δεν θα έρθει και στη Βουλή, Ναι. Δεν θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Θέλω να δούμε τι γνώση έχει από αυτού ο κύριος Λεβέντης, ο πρόεδρος. Και αμέσως μετά να δούμε κάποια στοιχεία που έχεις ετοιμάσει σε κάρτες, Κωστή, για το τι περιλαμβάνει και το τι λένε και οι κομισιόν με τον ΟΣΑ. Έχετε εσείς εικόνα, κύριε πρόεδρε, γιατί μιλάμε για το τέλος του μνημονίου. Έχει βουτήξει αυτός ο ελληνικός λαός τόσα χρόνια μέσα στα μνημόνια. Τελειώνει αυτό πρώτα ο Θεός τον Αύγουστο. Πάμε στο επόμενο στάδιο. Έχετε μια εικόνα, οι πολιτικές δυνάμεις, τα άλλα κόμματα, για το πώς θα πορευτούμε. Ναι, η άποψη η δική μου, εγώ θα μιλήσω για την Ένωση Κεντρών. Ναι, εννοείται, βεβαίως. Ο κ. Κακλαμάνη σας μίλησε για Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Ναι, τον ναι, ακούγατε ναι, προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι αν δεν έρθουν επενδύσεις να δημιουργηθεί νέο εθνικό έσοδο, δεν θα έχει καμία διαφορά μέσα ή έξω από τα μνημόνια. Αλήθεια το λέτε. Καμία. Το να τελειώσει αυτό το πρόγραμμα τον Αύγουστο θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή όλο αυτό που συμβαίνει 8 Ακούστε, χρόνια. Η κόλαση δεν έχει μια πόρτα ή την μπαίνεις ή την βγαίνεις. Είναι μια κατάσταση η κόλαση. Ή η οικονομία σηκώνεται όρθια και αποκτά εμπιστοσύνη ή παραμένει ανάπηρη και θέλει αιμοδοσία, δάνεια, παρακάλια. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στα παρακάλια. Παρακαλάμε τους πολίτες μας να δεχθούν λιγότερες συντάξεις. Παρακαλάμε να μειωθεί το αφορολόγητο. Παρακαλάμε αυτούς που χρωστάνε να δίνουν σιγά σιγά δόσεις. Παρακαλάμε τη Μέρκελ να μας κάνει ρύθμιση στο χρέος. Ενώ γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει ονομαστική μείωση χρέους ούτε ένα ευρώ. Λέτε παρακαλάμε για την κυβέρνηση, μιλάτε. Ή εκάστοτε. Όποιο Ιησούς Χριστός να έρθει εδώ, δεν φταίει ο Τσίπρας. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Λεβέντης. Μια χώρα αδύναμη. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ένα πολιτικό σύστημα που ήρθε ως τώρα και έμαθε τον κόσμο μόνο στο δημόσιο να πηγαίνει. Να μην κόβει αποδείξεις όταν αγοράζει πράγματα. Ένα πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λέτε τώρα και είναι. Το διατυπώνεται πρώτη φορά μετά από καιρό ότι δεν φταίει ο Πρωθυπουργός, δεν φταίει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Δεν φταίει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα τελευταία χρόνια αυτά που ζούμε. Φταίνε, κάποιοι βέβαια, τα υπέγραψαν. Κάποιοι τα αποφάσισαν. Στον βαθμό ότι κομίζουν όλοι κάποιοι, αυτοί. Αποφάσισαν αυτές τις πολιτικές. Σε τι φταίνε? Όχι ότι είναι ανεύθυνοι εντελώς. Φταίνε στο ότι είναι εκφραστές μιας σάπιας πολιτικής νοοτροπίας. Δηλαδή το ότι ο Τσίπρας βγαίνει και υπόσχεται συμβασιούχους, εκείνο που έπρεπε να υπόσχεται νέα εργοστάσια, νέες επενδύσεις, να έρθουν εδώ. Εκείνος υπόσχεται συμβασιούχους. Γιατί ο νους του έχει δηλητηριαστεί, ο Τσίπρας είναι δηλητηριασμένος ότι μόνο άμα σε βάλει στο δημόσιο το ψηφίζεις. Είναι δηλητηριασμένοι αυτοί. Αλλά με όλα αυτά που ισχύουν, τα φορολογικά και τα σχετικά, που λέμε, το είπατε εσείς και πολύ σωστά, για μείωση αφορολόγητου, πώς θα έρθουν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα? Μα δεν γίνεται κι αλλιώς όμως, γιατί πώς θα πληρωθεί ο παπάς, πόσο ταχυδρόμος, πόσο αστυφύλακας, αν δεν μαζέψει λεφτά ο κάθε υπουργός. Ακούστε, έχω μιλήσει με όλους τους υπουργούς οικονομίας. Ξέρετε ότι δεν κοιμούνται τη νύχτα, ειδικά όταν είναι τέλη του μηνός. Ο κύριος Τσακαλώτας δεν κοιμάται. Να δείτε πώς δεν κοιμούνται. Ο κύριος Τσακαλώτας δεν κοιμάται. Ποιο γνώρισα το τέλος του μήνα. Αν δεν πληρώσει συντάξεις ένας υπουργός, θα έχουμε εδώ επανάσταση. Μόνο τότε θα έχουμε επανάσταση.
Ξέρετε, όλα τα άλλα αν γίνουν τα καταπίνουμε. Ναι. Αν δεν του έρθει του συνταξιούχου η σύνταξη την ώρα που πρέπει, ναι, τότε έχουμε επανάσταση. Ή αν δεν πληρώσουμε ένα αξιόγραφο και συμβεί πιστωτικό γεγονός. Αυτά τα δύο φοβάται ο Υπουργός Οικονομίας. Συμφωνούμε σε αυτό που λέει ο πρόεδρος ο κ. Λεβέντης. Συμφωνούμε όλοι. Όπως συμφωνούμε και στο ότι πρέπει να έρθουν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Ναι. Πώς θα έρθουν όμως αυτές οι επενδύσεις? Γι' αυτό φώναξα, δεν το κατάλαβε κανείς. Όταν είπα εγώ για μια κυβέρνηση οικουμενική να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αφού κατ' ουσίαν την ίδια πολιτική τηρούν. Όλο, δηλαδή, αν έρθει τώρα ο Μητσοτάκης, αν έρθει τώρα ο Μητσοτάκης, μπορεί να κάνει από αυτά που είπε τίποτα? Ναι, αλλά μια τέτοια. Εγγυημένο εισόδημα μπορεί να το δώσει? Θα του πούνε ξένοι, βρες λεφτά και δώσε ό,τι θέλεις. Μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση δηλαδή πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις που έχουν ένα πολιτικό κόστος. Εμπιστοσύνη θα εμπνεύσει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή οι μισοί λέμε τους άλλους μισούς προδότες. Και αυτό το κλίμα αποπνέει διχασμό. Mm-hmm. Το ακούει ένας που θέλει να φέρει λεφτά και σου λέει καλύτερα πάμε Ρουμανία. Που στη Ρουμανία είναι και τα μεροκάματα, τα μοιάτικα 200 ευρώ. Είναι. Για να δούμε και λίγο οικονομικά που κινείται όλο τρώγονται. Αυτό. Ενώ να δούμε λίγο τρώγονται. Την πρώτη κάρτα παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε πού κινούνται όλα αυτά που λέμε, ναι, κύριε Πρόεδρε, για να πάμε και σε άλλα θέματα. Βεβαίως. Μετά, ελληνοτουρκικά, σκοπιανά και σε εσάς. Λοιπόν, για να δούμε τώρα είναι, λίγο, λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος. Πώς αλλάζουν τα πράγματα από την 21η Αυγούστου. Στόχος λοιπόν, με βάση το ολιστικό σχέδιο Τσακαλώτου, είναι υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έως και το 2022. Αυτό γράφει και αυτό διαβάζουμε. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Δεν λέει τίποτα για περικοπές ή αναστολή περικοπών συντάξεων. Αντιθέτως λέει ότι θα βρούμε από τη φοροδιαφυγή, από τον περιορισμό της και από την εξοικονόμηση από τις κρατικές προμήθειες θα βρούμε λεφτά από εκεί που δεν βρίσκαμε ως τώρα. Για τα αντίμετρα αναφέρει ότι εφόσον υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, δηλαδή εφόσον ξεπεράσουμε τα 3,5% πλεονάσματα, που σημαίνει δηλαδή πρέπει να φτάσουμε και τα 8 δισεκατομμύρια. Αυτό μεταφράζεται, ναι, με βάση το 3,5% κάθε χρόνο για να μπορούν να δίνονται αντίμετρα. Mm-hmm. Ανάπτυξη προβλέπει με βάση αυτή την πορεία που περιγράφω τώρα μεσοπρόθεσμα άνω του 2% ετησίως, δηλαδή 2% τουλάχιστον κάθε χρόνο τα επόμενα χρόνια. Και πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη? Με δουλειές, με επενδύσεις στους κλάδους, λέει τους κλάδους που, που θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Mm-hmm. Μεταφορές, τουρισμός, ναυτιλία, φαρμακοβιομηχανία, ενέργεια και γεωργία. Θυμήθηκε δηλαδή και τη φαρμακοβιομηχανία μέσα στην κουβέντα που την είχαμε, και την ναυτιλία που την είχαμε δαιμονοποιήσει. Σταδιακή, τονίζω τη λέξη γιατί έτσι ακριβώς γράφεται, mm-hmm, σχεδιασμός σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού. Εδώ λοιπόν. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στα νερά με τις συμβάσεις. Σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού περιγράφεται μέσα ως τέτοιο στο σχέδιο και επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, και έρχομαι αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε όλο αυτό το σχέδιο εφικτό και υλοποιήσιμο? Όποιος και να κυβέρνα, γι' αυτό το σχέδιο θα είχε. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχει όμως? Μισό λεπτό δώστε μου, έχουμε είδηση από Θεσσαλονίκη και έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, μετανόητε. Δυστυχώς, να γυρίσουμε στον Πρόεδρο. Λοιπόν, έκτακτη επικαιρότητα. Ήσασταν και στη Θεσσαλονίκη χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για την εκπομπή σας ήρθα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είχαμε κανονίσει και γυρίζουμε καιρό. Γιατί Δευτέρα έχουμε συλλαλητήριο. Α, επιστρέφετε. Τι συλλαλητήριο? Στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο, για ποιο θέμα? Για το Σκοπιανό. Για το Σκοπιανό. Ωραία. Δευτέρα λοιπόν, βράδυ, 7.30 ώρα. 7.30 ώρα το βράδυ. Έρθεις και εσύ. Συλλαλητήριο για το Σκοπιανό. Όπως ήρθα εγώ για την εκπομπή σας. Να έρθω κι εγώ, πώς ήρθατε. Θα πάρεις τον άντρα σου. Και θα έρθουμε κατευθείαν. Λοιπόν, τα οικονομικά πρώτα, ναι, που είδαμε το προηγούμενο τα σχέδιο. Τα οικονομικά τα λύσε ο Τσακαλώτος. Το σχέδιο του το πήγε. Λοιπόν, το σχέδιο. Ναι. Και σε αυτό το σχέδιο να προσθέσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ΣΑΟ, ο Γκουρία είδε προχθές τον Πρωθυπουργό, ζητά αύξηση κατά 4 χρόνια ως το 2030 στα όρια συνταξιοδότησης. 80 χρόνια να πάμε, πόσο θέλει. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, και το αφορολόγητο, όσο είπατε, ακόμα παραπάνω. Κατά 35%. Δηλαδή, όσο είναι ψηφισμένο, ναι, και ακόμα παραπάνω, το 35% βγάζει μεγαλύτερη μείωση, έτσι, από ό,τι είναι ψηφισμένο. Αυξήστε το φόρο στα καύσιμα, για να τη δούμε λίγο και αυτή την κάρτα. Με τον Κρούτσεφ. Ο Κρούτσεφ, όταν τον ρωτάγανε, δεν περνάνε καλά οι συνταξιούχοι, έλεγε ζουν πολύ. Άρα να πεθάνουν να ησυχάσουν. Καλά, έτσι. Πολλοί πολύ υπουργοί εργασίας έχει αυτό που μπορούν να περάσουν το τελευταίο διάστημα, το και ενοχλεί. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό ένα λεπτό με τον ΟΣΑ. Είδαμε ότι υποδέχτηκε. Και στα καύσιμα ζητά αύξηση και 4 χρόνια στο συνταξιοδοτικό και αύξηση του ΦΠΑ στο 24% σε είδη με 6,5. Και 13. Και είπε ότι μειώσει μισθών 10-13 μείωσαν την ανεργία. Ναι, αλλά και να μην είναι αυτόματη η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Μη αυτόματη. Όλα αυτά λοιπόν είναι στο τραπέζι και προτείνονται κι άλλα. Οικονομικά.
Απλό ερώτημα. Βγαίνουνε. Ναι. Υπάρχουν δύο συγκρουόμενες τάσεις. Ναι. Η μία από τους δανειστές που προτείνουν παράταση της λιτότητας για να μην ξεφύγει το πρόγραμμα. Σωστό. Και η άλλη από την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, ναι, που προσπαθεί να χαλαρώσει, γιατί είναι δυσάρεστη ήδη και προσπαθεί να κρατηθεί. Άρα φοβάστε χαλάρωση. Βέβαια, με το πρώτο είναι εύκολο. Μια οικονομία που δεν έχει επενδύσεις, ναι, είναι πολύ επικίνδυνο να ξανακυλήσει. Είπε ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός ότι πλέον μας κοιτάνε οι αγορές. Δηλαδή, πέρα από ότι τελειώνουμε με τους δανειστές, όπως λέμε, στο μικροσκόπιο των αγορών. Μα γι' αυτό το είπε και μάλιστα με την μαρξιστική ανάλυση, φυσικό, ότι τιμωρούν οι αγορές, είπε ο κ. Τσακαλώτος, εάν δουν πράγματα που θεωρούν ότι είναι μη βιώσιμα, δηλαδή ότι δημιουργούν πρόβλημα την Ελλήνων. Πάμε στο Σκοπιανό που είπατε. Δευτέρα, συλλαλητήριο το οργανώνει η Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο. 7 Μαΐου τώρα, αύριο. 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 Ναι. Αύριο. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούμε ότι είναι έτοιμα να προδώσουν διάφορα κόμματα στο μακεδονικό. Είναι έτοιμα να παραδώσουν. Δηλαδή έχουν την άποψη κάποια κόμματα ότι αν φύγουν τα λυτρωτικά, να τους δώσουμε το όνομα. Συντονίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Όταν λέτε διάφορα κόμματα. Συγκεκριμένα είναι αυτά τα κόμματα. Λέω εγώ μια. Λένε μόνα τους. Αν φύγουν τα λυτρωτικά, να δώσουμε. Ποιοι το λένε αυτό? ΣΥΡΙΖΑ, Γεννηματά, Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουμουτσάκος, κύριε Πρόεδρε, μας είπε ότι βλέπει εμπλοκή στο θέμα. Δεν βλέπει ότι θα προχωρήσει. Ας λέει, δεν ξέρει ο πρέσβης. Ο πρέσβης, ο Αμερικάνος, ναι, έχει άλλη αντίληψη. Ότι αν επειδή ξέρω ότι μιλάτε και κατά καιρούς, ναι. Αν δεν βιαστούμε να το λύσουμε το θέμα, θα χώσει τη μύτη της η Τουρκία στα Σκόπια. Μισό λεπτό τώρα. Το ακούσατε αυτό? Τι εννοείτε? Με τι τρόπο μας εκβιάζουν? Τι εννοείτε θα χώσει τη λύστε μύτη της το η Τουρκία? Θέμα. Γιατί θα με αυτά που όσο καθυστερείτε, ολονέν και περισσότερο θα χώνει η Τουρκία τη μύτη της στα Σκόπια. Ήδη τα Σκόπια μετέχουν σε άσκηση της Τουρκίας. Μισό λεπτό. Δηλαδή, πρώτον, αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκπαιδεύει, λένε οι Αμερικανοί, στρατιωτικούς. Ναι. Όποιοι στρατιωτικοί υπάρχουν στα Σκόπια, οι λίγοι αυτοί, εκπαιδεύονται στην Τουρκία. Μας πιέζει, λέτε, η Αμερική να το λύσουμε, να μπουν στα Σκόπια το ΝΑΤΟ. Ασφιχτική. Διαφορετικά τα Σκόπια θα έχουν σφιχτότερο αναγκαλισμό με την Τουρκία. Και δεν σας συμφέρει αυτό. Άρα λέτε εσείς υπό την πίεση αυτή την αμερικανική θα το λύσουμε. Ναι, αυτό λέτε. Και γιατί όλα τα ελληνικά κόμματα είναι αμερικανόδουλα. Ακόμη και το ΚΚΕ. Για να ξέρετε τι Έλληνες είναι στην κυβέρνηση. Είναι κατά της Αμερικής, αλλά είναι υπέρ του διεθνισμού. Άρα δεν ενδιαφέρεται για το Μακεδονία. Και το ΚΚΕ λέει το ίδιο και αυτό. Ό,τι λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν φύγουν τα λυτρωτικά, λέει το ΚΚΕ, ας δώσουμε το. Οι ανέλληνες στην κυβέρνηση όμως. Κόμμα που είναι κατά του ΝΑΤΟ, όπως είναι το ΚΚΕ. Και κόμματα που είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, όπως τα άλλα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ. Να έχουν την ίδια άποψη. Ότι αν φύγουν τα λυτρωτικά. Στα ελληνοτουρκικά τι βλέπετε? Γιατί βάζετε την Τουρκία μέσα έτσι όπως λέτε ότι το θέτουν οι Αμερικανοί. Ναι. Τι θα γίνει? Έχει τον Ιούνιο εκλογές ο Ερντογάν. Θα το συνεχίσει αυτό που κάνει? Συνέχεια. Είδατε και το επεισόδιο με την Κανονιοφόρο. Η το θεωρείτε ατύχημα ή όχι? Η Τουρκία έχει σχέδιο να πάρει νησιά. Και το σχέδιό της είναι και στον Εύρο να κατακτήσει εδάφη. Η Τουρκία είναι ανυποχώρητη. Γι' αυτό έχω πει ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα είναι να πάρει 30 F-35 και 5 φρεγάτες. Έχουμε και όχι με δάνεια. Όχι, ναι. Δεν έχουμε να κόψουμε το λαιμό μας. Τι θα κάνουμε όταν έχεις κακό γείτονα? Όλα πρέπει να τα κάνουμε. Πρέπει να ενισχύσει τους εξοπλισμούς, λέτε. Αυτό που λένε οι διάφοροι, μα δεν έχουμε λεφτά. Και άρα να έρθει στην Ομόνοια να κάνει περίπατο ο Τούρκος. Με την αναβάθμιση των F-16. Αυτό είναι γελίο, δεν έπρεπε να το αποτολμήσουμε. Γιατί? Τώρα με τενεκέδες αναβαθμισμένους θα κυνηγάμε τα F-35. 100 F-35 έχει παραγγείλει η Τουρκία. Άρα πρέπει να βρούμε λεφτά, λέτε, να κάνουμε και εμείς το κύριο άνοιγμα. Μα εφοπλιστές, μα ομογενείς. Μα όλοι οι πλούσιοι που έχουν λεφτά, μα έκτακτοι στις ανώνυμες εταιρείες, έκτακτο τέλος. Με τους δύο, να κόψουμε το λαιμό μας και από τις υψηλές συντάξεις, τις όποιες έχουν μείνει υψηλές, να κόψουμε 2 εκατοστάρικα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε εκστρατεία εξέβρεσης χρημάτων. Για τα F-35. Να καθόμαστε τώρα και να λέμε τους ντενεκέδες τους παλιούς 20 ετών, τους παίρνουμε και τους βάζουμε νέο εγκέφαλο και το θεωρούμε ότι αυτό θα κυνηγάει το F-35. Δεν αυτό φτάνει, είναι, λέτε. Με τους δύο στρατιωτικούς τι θα γίνει? Δεν τους δίνει πίσω, είναι θύραμα. Ούτε μετά τις εκλογές. Ούτε. Αν δεν δώσουμε τις 8 πίσω, είναι θύραμα.
Το θεωρείτε δεδομένο ότι αν. Εκεί το έγκλημα δεν υπάρξει πει, λύση με τους 8. Έχω πει ότι το έγκλημα εκεί είναι που η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έπρεπε να έχει ψηλωθεί ο αρχηγός του ΓΕΣ. Γιατί δεν ενισχύθηκαν οι περιπολίες. Αυτό δεν θα έφερνε πίσω. Διότι έστερνε δύο. Για το πριν λέει. Δύο Έλληνες. Δύο Έλληνες και άλλοι στέλνανε 7 και 10. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν απειλεί ο Τούρκος. Δεν ξέρει ότι θα σου βουτήξει τους Έλληνες. Θα έπρεπε να είχατε προλάβει, λέτε. Τώρα έκανε 7. Ναι. Τώρα τι να το κάνω. Γιατί έγινε εκ των υστέρων. Είναι δύο Ελληνόπλα. Τώρα κλιπαρούμε τον Ερντογάν να μας δώσει πίσω τους στρατιωτικούς μας. Άρα λέτε ότι μπορεί να πάμε ακόμα και σε σύραξη πολεμική των δύο χωρών. Όχι. Το πιο πιθανό είναι να υποχωρούμε συνεχώς. Δεν γίνουμε σαν τη Φιλανδία. Η Φιλανδία ήταν ένα κράτος που ήταν δίπλα στη Ρωσία και που πετάγανε από πάνω αεροπλάνα όλο ρώσικα. Ήταν σαν δικό της έδαφος της Ρωσίας. Και ενώ η Φιλανδία ανήκει στη Δύση. Αλλά η Αμερική δεν έσπευδε να στηρίξει, την άφηνε. Γιατί λέει δεν θέλω πόλεμο με τη... Ξέρετε πως θέλω να είναι κλείσουμε. Είναι μια ομοιρία. Με το μια θέμα... ομοιρία. Είναι μιλιταριστικό κράτος η Τουρκία. Δίνει χαμηλές συντάξεις. Έχει... και αυτό της επιτρέπει να διαθέτει 20 δις το χρόνο περίπου για εξοπλισμούς. Το βλέπουμε. Εμείς έχουμε 5 δις. Για την άμυνα, εκ των οποίων τα 4,5 να κλείσουμε τα δικά σας, κύριε Πρόεδρε. Είναι μισθή, αλήθεια είναι αυτό. 7 χρόνια δεν έχουμε πάρει βίδα. Και τώρα τι πάει να κάνει, πάει να πάρει κουφάρια που ήταν για σκραπ, να βάλει ο καμένος μέσα νέους εγκέφαλους. Αυτό αν το κάνει, μπορεί να πάει και φυλακή στο τέλος ο καμένος. Γιατί το λέτε αυτό. Διότι είναι ανεπαρκές. Και θα κοστίσει τσάμπα. Μάλιστα. Καλύτερα 4 αεροπλάνα σωστά. Παρά οι ίδιοι δεν αποφάσισαν μόνος του, δεν υπάρχουν και εισηγήσεις. Χρόνο πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, εισηγήσεις, αλλά... Είδα ανακοίνωση χθες της Ένωσης Κεντρών για την κυρία Μεγαλοοικονόμου ότι δεν την κατηγορήσατε για συναλλαγή κάτω από το τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτή δεν είπε ότι ο Μάριος βγήκε και είπε για deal. Ο Μάριος εννοούσε πιο deal από την ερώτηση ένας δημοσιογράφος στο Real. Εννοούσε ότι πάνε στα μεγάλα κόμματα και τους λένε θα σε βάλουμε στο συνδυασμό, έχουμε τοπικές επιτροπές να σε στηρίξουμε. Υποσχέσεις να λέτε, όχι οικονομικά. Όχι οικονομικά, ποτέ δεν υπονοήσαμε. Οικονομικά για να μιλήσεις για αγοραπολισίες τέτοιες μορφής πρέπει να έχεις στοιχεία. Σας έχουν φύγει πάντως, κύριε Πρόεδρε, 3 βουλευτές. Δεν πειράζει. Λιγώνει, αυτό σας ενοχλεί. Ακούστε. Μπορεί να φύγουν κι άλλοι. Κάποτε από τον Γιώργιο Παπανδρέου φύγανε 70 βουλευτές. Ναι. 70 βουλευτές. Και η Ένωση Κεντρών από 54 θα έπαιρνε 70% στις εκλογές. Όταν φεύγουν βουλευτές, δεν μικραίνει το κόμμα. Αντίθετα, το πείσμα και το πλήθος αυξάνει. Μεγαλώνει. Μάλιστα. Γιατί ευχαριστώ είναι, θερμά. Είναι αποστασίες. Γιατί πάνε σε άλλα κόμματα. Είναι με λίστα οι έδρες. Η έδρα της κυρίας Μεγαλογονόμου, του Καρά, του Αϊάλη, του Κατσαντώνη. Ήτανε με λίστα. Φοβάστε αυτό που λέω και αν είχαν στοιχειώδη ευτυχία. Ότι θα φύγουν κι άλλοι. Όπως η Κατριβάνου και ο Σακελαρίδης. Παρέδωσαν την έδρα. Mm. Εκεί μπορείς να του πεις τίποτα αυτού. Ενώ αυτός παίρνει την έδρα από την Ένωση Κεντρών και την πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Φοβάστε. Πάει μια δημοκρατία, την πάει. Αυτό είναι. Ανήθικη πράξη και από το Μητσοτάκη. Βουλευτή και από τη γεννηματά, όταν αποδέχεται αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, κυρία Φέιν. Μαυραγάνη. Ο Τσίπρας έχει μία βουλευτή, λέει, παραπάνω. Αλλά είναι με ψηφοφόρους της Ένωσης Κεντρών. Δανική. Αυτή είναι κλεπταποδόχος ο Τσίπρας. Μάλιστα. Εν συντομία, μίλη. Βουλευτή σας, ο κύριος Μεγαλομίστακας, είπε προχτές σε συνέντευξή του ότι υπάρχουν προσεγγίσεις και σε άλλους βουλευτές σας. Και άρα από τα τρία κόμματα. Και άλλη διαρροή. Και από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία και από ΠΑΣΟ. Εγώ δεν. Θα σας πω κάτι. Κάτι που να ξέρετε. Η δύναμη της Ένωσης Κεντρών είναι ότι κοιτάω στα μάτια τους πολίτες. Εγώ βγαίνω έξω και βλέπω περισσότερους πολίτες να μ' αγαπάνε. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα το 4 θα γίνει 8. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Θα σκόψουν το λαιμό τους όλοι. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε θερμά. Την αγάπη μας. Καλημέρα.